Λοιπόν, Κωνσταντίνε, είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Έτοιμοι. Έτοιμος κι εγώ. Πάμε να παίξουμε. Και η ορειβασία ξεκινάει με την πρώτη ερώτηση. Καλή σου τύχη, Κωνσταντίνε, για 100 ευρώ. Παρακαλώ. Πόσα κουμπιά απαιτείται να πατήσεις για να πας στο ισόγειο, αν υπάρχουν κι άλλοι τρεις που κατεβαίνουν μαζί στο ασανσέρ? Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Τώρα αυτός ο άνθρωπος σας φαίνεται να πάει στο ασανσέρ? Θα πάει με τα πόδια, καταρχάς. Είναι λάθος η ερώτηση του Κωνσταντίνου. Ορειβάτησε, σιγά μην πάρει το ασανσέρ. Αλλά πάμε να... Πόσα κουμπιά απαιτείται για να πατήσεις, για να πας στο ισόγειο, αν υπάρχουν και άλλοι τρεις που κατεβαίνουν μαζί στο ασανσέρ? Ένα, προφανώς. Εξαρτάται. Αν πάμε, σε ποιον όροφο πάμε? Στο ισόγειο. Αν πηγαίνουμε όλοι στο ισόγειο, ένα θα πατήσουμε. Μάλιστα. Είναι και άλλοι τρεις όμως μέσα. Εκτός αν πηγαίνουν σε άλλον, όροφο. Αν πούμε ότι θα πατήσουμε... Οι άλλοι τρεις ποιοι θες να είναι? Συγγενείς? Φίλοι. Φίλοι. Ας είναι και ξένοι. Άρα σου πούνε πάντα όλοι μαζί. Ναι. Λοιπόν. Πώς θα τα πατήσεις? Γιατί είσαι... Αν είμαι στο ισόγειο... Να πας στο ισόγειο. Πόσα κουμπιά απαιτείται να πατήσεις για να πας στο ισόγειο, αν υπάρχουν και άλλοι τρεις... Που κατεβαίνουν μαζί στο ασανσέρ. Ναι, σε ποιον όροφο είσαι για να πας στο ισόγειο? Σε κάποιον πάνω από το ισόγειο, προφανώς. Αν θέλω να... Αλλά να σου πω κάτι. Πες ότι είσαι στον 8ο. Ναι. Πόσα κουμπιά θα πατήσεις για να πας στο ισόγειο? Ένα θα πατήσω. Ωραία. Να το πατήσουμε? Να το πατήσουμε. Το πατάω. Ένα. Και η σωστή απάντηση είναι... Πάρα πολύ ωραία. Το «και άλλοι τρεις μαζί» είναι το για να σε μπερδέψει, ναι. Αλλά κατάλαβες, ναι. Το είπα από την αρχή και λέω... Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όσοι και να είναι μέσα, εσύ μια φορά θα πατήσεις το κουμπί για να πας στο ισόγειο. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια, όπου και να πατήσουν οι άλλοι. Ωραία. Κατάλαβα, ωραία ξεκινήσαμε. Ορειβατικές ερωτήσεις θα συναντήσουμε σήμερα εδώ. Πολύ ωραία. Πού θα πατήσουμε, πού θα ανέβουμε, πού θα κατέβουμε.